Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Καβουκίδη, αφού παρακολουθήσαμε το masterclass που παρέδωσε σχετικά πάνω βασικά στο φωτισμό διάφορων σκηνών. Έχουμε να του κάνουμε λίγες ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς γίνεται ένας 15χρονος, αυτή ήταν η ηλικία σας όταν παρατήσατε το σχολείο και πήγατε στη Φίνος Φιλμ, πώς γίνεται να τα συνδυάζει αυτά και πώς το καταφέρετε εσείς? Κοίταξε να δεις. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός που λέμε, γιατί και ο πατέρας μου ήταν από τους πρωτεργάτες του ελληνικού κινηματογράφου. Από μικρό μου είχε φέρει μια μηχανή προβολής 16, έβλεπα φιλμ, έβλεπα τέτοια. Από 10 χρονών πήγαινα στα γυρίσματα και τέτοια. Η ευτυχία όμως γίνεται όταν η Φίνος Φιλμ ήταν σχολή, ας το πούμε, σχολή πρακτική, και για μένα ναι, τα θεωρητικά πιο πολύ πρέπει να πηγαίνουν με τα πρακτικά. Δηλαδή οι σχολές πρέπει να έχουν και στούντιο, να έχουν και μηχανές, να τραβάνε τα παιδιά, να μοντάρουν και τέτοια. Εγώ λοιπόν ευτύχησα και είχα δάσκαλο τον Τίνο τον Κατσουρίδη. Κόλλησα από κοντά του, που ήταν πολύ καλός φωτογράφος και πολύ καλός μοντέρ. Λοιπόν, θέλω να πω στα παιδιά ότι πέρα από την πράξη, είναι επίσης και η θεωρία. Δηλαδή, είναι η focal press, ας το πούμε, όσοι ξέρουν αγγλικά, βγήκανε βιβλία για το πορτρέτο, το φως, βγήκανε για τη σκηνοθεσία, για το μοντάζ, για τους φωτισμούς γενικώς. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο η πράξη, αλλά λίγο αυτά να τα μαθαίνουν και από τα βιβλία, από την εμπειρία, ας πούμε, αν εγώ κάποιος έβγαζε ένα βιβλίο για τα 50 μου χρόνια, την εμπειρία μου των 50 χρόνων θα τη βλέπαν εκεί. Και αν έχουν ταλέντο θα το καταλάβουν. Αλλά δεν πρέπει να, ας πούμε, να στεναχωριώνται αν η πρώτη δουλειά που θα κάνουν δεν είναι πολύ ευχαριστημένη ή πέσει κριτική ότι έτσι. Όχι. Να γίνονται ομάδες βέβαια, να μην είναι one man show, να μην πει ένας εγώ τα έμαθα όλα. Έμαθα να φωτίζω, έμαθα να μοντάρω, έμαθα να σκηνοθετώ, έμαθα τον ήχο. Αυτό. Το καλό είναι να γίνεστε ομάδες και να δουλεύετε ομαδικά. Άλλος να κάνει φωτογραφία, άλλος στη σκηνοθεσία, άλλοι να παίζουν κτλ. Τώρα με τις ψηφιακές κάμερες μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Εκείνο που είστε ευτυχείς εδώ είναι το φεστιβάλ για παιδιά και νέους. Τι συζητάμε τώρα, το Κάμερα Ζιζάνιο. Καλύτερη σχολή από τη Φίνος Φιλμ. Έρχονται άνθρωποι, κινηματογραφιστές, σας βοηθάνε. Και εγώ πάντα βοηθάω, έχω καθιερώσει ένα βραβείο, το καλύτερο λύκειο, θα του χρόνου πάω και τα βοηθάω, χωρίς να πω στο πνεύμα τους, να τα βοηθάω τεχνικά να κάνουν καλύτερη δουλειά. Ή στο μοντάζ, ή στον ήχο, ή στην εικόνα, ή οτιδήποτε άλλο. Και η δεύτερη μας ερώτηση είναι, τι συμβουλή θα δίνετε σε έναν νέο κινηματογραφιστή ή σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη φωτογραφία? Η συμβολή περιέχει και αυτά που είπα προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν, έχουν βγει, καταρχήν να πάει σε μια σχολή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ φωνάζω χρόνια να έχουμε μια ακαδημία κινηματογράφου και μια ακαδημία τεχνών. Ακαδημίες τέτοιες έχουν όλη η Ευρώπη, η Τουρκία που δεν τους πάμε καμιά φορά, έχουν δύο ακαδημίες, η Αλβανία έχει μια ακαδημία τεχνών. Σε αυτές τις ακαδημίες δηλαδή είναι σχολές για φωτογράφους, σχολές για σκηνοθέτες, σχολές για ηθοποιούς, σχολές για τεχνικούς, σχολές για μοντέρ. Αυτό τι γίνεται λοιπόν? Μαζί τα σχολές γίνονται και ομάδες και γίνονται group και ας πούμε γίνεται ένα μίξ και ο ένας βοηθά τον άλλον και τα λοιπά σε αυτές τις σχολές. Και υπάρχουν και καθηγητές που τους κάνουν μαθήματα όπως σας έκανα εγώ εδώ, δηλαδή και πρακτικά τους λένε πράγματα πρακτικά. Έχουν μηχανές, κάνουν φιλμ, κάνουν φτιάχνουν. Και εδώ θα μπορούσαμε. Αλλά δυστυχώς η θεωρητική, και αυτό πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, η θεωρητική των καλών τεχνών και τέτοια, θέλανε οι δάσκαλοι να είναι πανεπιστημιακοί. Αλλά αυτό που λέω, πέρα από τη θεωρία, να είναι η θεωρητική του κινηματογράφου, αλλά θα μπορούσε σε μια ακαδημία
να είναι οι επαγγελματίες σχηματογραφητές που έχουν αποδείξει στην πορεία του χρόνου και τις δουλειές που έχουν κάνει. Ας πούμε, ο Κακογιάννης θα μπορούσε να είναι καθηγητής. Ο Κούνδρος θα μπορούσε να είναι καθηγητής. Και άλλοι σκηνοθέτες, πολλούς που έχουμε. Διευθυντές φωτογραφίας, ο Αραβανίτης, εγώ, άλλοι που θα τους πούνε δεν είναι ανάγκη να ήταν ακαδημαϊκοί. Δηλαδή παράλληλα και σιγά σιγά να φτιαχτούν χώροι. Εγώ είπα μια ακαδημία στη Θεσσαλονίκη. Εδώ το τι καλό γίνεται πια εδώ. Που αν φτιάξουμε και το εργοστάσιο εκεί και το κάνουμε χώρο καταπληκτικό, θα έχουμε και ένα στούντιο με φωτάκια, θα έχουμε και ένα πλατοδάκι, θα έχουμε και ένα δύο οθόνες, να ευτυχείτε για τους πνευματικούς πατέρες που έχετε, τον Νίκο τον Θεοδοσίου, τον Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο, τον Δημήτρη τον Σπύρου και όσοι εθελοντές έρχονται, βοηθάνε και τα λοιπά, χαρούμενα και από 15, όχι από 15. Εγώ έχω δει εδώ πέρα 13άρια να είναι καταπληκτικά. Και το πρόθυμα που ήρθαν τώρα 2-3 τα παιδιά μας, βοηθάγανε στα φώτα και τέτοια. Αν όμως αυτά τα έχουμε στην πράξη και γίνονται μαθήματα, μέσα σε 4-5 μήνες θα τα έχουν μάθει όλα. Θέλω να πω ότι παίζει ρόλο η θεωρία με την πράξη. Και να μην λένε αμέσως ότι τα έμαθα εγώ όλα. Εγώ ακόμα νιώθω κάποιες δουλειές που κάνω, νιώθω σαν μπροτάρης. Σας πληροφορώ με 17-18 άρικα που τους λέω πράγματα, παίρνω και πράγματα από αυτά. Γιατί η τεχνολογία προχωράει. Κάποια πράγματα ψηφιακά και τέτοια, εγώ πια 84 δεν τα πολύ τόνω, έχω ένα βοηθό στο μοντάζ και τέτοια. Λοιπόν, να μαθαίνουν προγράμματα, να μαθαίνουν μηχανές, να μην τρέπονται, να κάνουν δουλειές, να μην απογοητεύουν από την πρώτη δουλειά, να κάνουν και άλλες δουλειές, να μάθουν να μοντάρουν, να μάθουν να φωτίζουν, να μάθουν. Αυτά το λέω, αν θέλουν να είναι σκηνοθέτες, πρέπει να ξέρουν από όλα για να βοηθάνε, κατάλληλα θέλω να σου πω, τους ηθοποιούς να βοηθάνε το φωτισμό, να βοηθάνε στο μοντάζ, να μην λένε αρλούμπες δηλαδή που δεν τις ξέρουν, από όλα πρέπει να ξέρει ο σκηνοθέτης. Και σενάριο πρέπει να ξέρει και φωτογραφία πρέπει να ξέρει και μοντάζ πρέπει να ξέρει και γενικότερα να ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά του και όχι ακριβά, να μην ζητάει υπερβολές. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά λεφτά, θα δούμε όμως, θα ανεβούμε. Άλλο. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Θέλετε και άλλη ερώτηση? Αν θέλετε άλλη μια ερώτηση, δεν έχω απαντήσει. Νομίζω είμαστε καλά. Βέβαια θέλω, αφού το επιμένετε τόσο, τι επιρροή είχε πάνω σας ο πατέρας σας, ο Γιώργος Καβουκίδης? Ο Γιώργος ο Καβουκίδης, ο πατέρας μου, ήρθε από τη Μικρασιά της, είναι ήρθε από 14 χρονών. Αλλά το 36, το 36, ήρθαν το 22 εδώ. Το 36, που ήταν μια ηλικία όχι πολύ μεγάλη, από 14 το 21, στο 36, 22 είναι 14 χρόνια. Ήταν γύρω στα 28, δηλαδή 27-28. Ήταν ένας σκηνοθέτης ο Στέλιος ο Τατασόπουλος και έγινε το πρώτο συνεργείο, το προοδευτικό ας το πούμε, αριστερό ας το πούμε. Και γυρίζανε την Κοινωνική Σαπίλα. Είναι το πρώτο φιλμ το ελληνικό που είχε προδιαγραφές προοδευτικές. Και αυτό εγώ είμαι 40 χρόνια στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, αντιπρόεδρος, με τον Νίκο τον Κούνδρο πρόεδρο. Τώρα 1-2 χρόνια κουράστηκα πια και είναι άλλος πρόεδρος. Είμαι στη Γενική Συνέλευση και προσπαθώ στην Ταινιοθήκη και τα λοιπά. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν η αιτία που τελικά πήγα, γιατί ήταν σαν αδέρφια με το Φίνο, και πήγα γιατί ένας μαθηματικός, ήμουν πολύ καλός, στην Τετάρτη Γυμνασίου, επειδή τότε δεν υπήρχαν τότε φροντιστήρια, μας έφυγε στα γραπτά κάτω, για να μείνουμε μεταξύ τα Θεό, να πηγαίνουμε να κάνουμε προδοστήρια στο σπίτι του, να παίρνει κανένα φράγκο. Αυτό μου βγήκε σε καλό, γιατί του πατέρα, η μάνα μου, του πατέρα, εγώ δεν πάω με τίποτα, έχω γράψει καλά. Και κάνω αναθεώρηση και το γραπτό μου πήρε 6 μονάδες. Και από τότε λέω, αν είναι έτσι, δεν ήθελα να γίνω κινηματογραφιστής, γιατί δεν τον έβλεπα τον πατέρα μου, ξενύχτια, πράγματα, με το Φίνο, με τον Τζαβέλα, με τον Σπέντζο, με τους ηθοποιούς κτλ. Και πήγα στην Φίνο Σφίρμα έτσι. Ο Φίνος δεν είχε παιδιά, με ήξερε από μωρό δηλαδή τότε.
με αγαπούσε σαν παιδί του και με βοήθησε. 13 χρόνια, 14, έκανα από τα 18 μου 20, στα 20 ήμουν μοντέρ, στα 21 μου διευθυντή φωτογραφία. Οι πρωταγωνίστρες, Καρέζη, Βουγιούκλο, Λάσκαρη, Βλαχοπούλη, ηθοποιοί, Καζάκος, Κούρκουλος, Κατράκης, όλοι περάσαν από τα χέρια μου. Μέχρι στο τέλος και από τις τελευταίες τους δουλειές, η Κατίνα Επαξινού, ας πούμε, τις έκανα το νησί της Αφροδίτης. Την Έλλη Λαμπέτη του έκανα, ήταν οι τελευταίες ταινίες στην Εδώδα. Λοιπόν, τι ευτυχία ένιωσα να δουλέψω με τη Λαμπέτη, και με άλλους ηθοποιούς, πολλούς. Τους αγαπώ τους ηθοποιούς εγώ. Και η γυναίκα μου είναι ηθοποιός. Η Σοφία Ερούμπου ήταν, την έχασα 4 χρόνια. Η κόρη μου είναι ηθοποιός, είναι 50 τώρα, η Μαρία Καβουκίδου. Και αγαπώ εγώ στον κινηματογράφο. Τα αγαπημένα μου πρόσωπα πρώτα είναι ηθοποιοί. Από τότε που πρωτογνώρισα. Είναι ηθοποιοί γιατί στον κινηματογράφο σου παραδίδονται, σου δίνονται, χωρίς να είναι θέατρο που ξέρουν την αρχή και το τέλος. Πότε τους γυρίζουμε την αρχή, πότε τους γυρίζουμε το τέλος, πότε στη μέση, πότε εκεί, ένα πλάνο έτσι, ένα πλάνο εδώ. Και μου λέγει η Παξινού και η Λαμπέτη, Νίκο μου, εγώ στο θέατρο καταλαβαίνω τον Γκέλκα τους ηθοποιούς, καλοί, δε κακοί κτλ. Και ανάλογα το καταλαβαίνω από τους ηθοποιούς. Αλλά σε εσάς δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εσύ για μένα, ήθελα να τη μιλήσω πρώτα, είσαι ο πρώτος θεατής. Να βλέπεις από την κάμερα με τους φακούς σας και τέτοια. Και όταν μπορεί να λέει ο σκηνοθέτης, ας πούμε, ο Γιώργος Σκαλενάκης ήτανε, αν έλεγε καλό, καλό, και σένα μέσα από τη μηχανή δεν σου άρεσε, να έβγαλε το μάτι σου και να μου λέγες άλλη μία. Ή αν μου λέγες, okay, καλό. Και η Κατίνα όταν γυρίζαμε ήταν γύρω στα 70 και έπρεπε να είναι γύρω στα 60 και είχε πρόβλημα εκεί με την αναπνοή της και τέτοια. Και όταν την πρωτοείδα, όχι, λέω, αυτή πώς θα γίνει 60. Αλλά σε πληροφορώ με το μακιγιάζ και όταν μπήκε στο πλάνο, δούλωσε καταπληκτική. Το ίδιο και με τη Λαμπέτη. Ήθελε και εκείνη να της λέω το πλάνο πώς είναι και τα λοιπά. Αυτά. Να είστε καλά, να προσφέρετε ό,τι θέλετε εδώ στο Φεστιβάλ για Παιδιά και Νέους και θα τα πούμε πάλι. Εγώ ελπίζω να ζήσω 2-3 χρόνια ακόμα, να σας βλέπω. Να είστε καλά. Και περισσότερα. Πάντα σίγουρα θα ζείτε στις καρδιές μας και στην καρδιά του Φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.